Αυτό θα το στηρίξω με όλη μου τη δύναμη, παιδιά. Όπου πήγα στην Ελλάδα, ξέρετε τι μου είπανε. Αμαία. Τι λέτε ρε παιδιά, λέω. Γιώργο, μη μας ξεχάσεις ποτέ. Πω, τι είπε ο καλλιτέχνης. Και σας δίνω το λόγο μου. Ναι. 4 του μηνός. Αυτό σου έλειπε. Α, μπράβο, είναι δυνατόν. Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό. Αυτή η μεγαλύτερη τιμή. Αυτή είναι η δύναμή σου. Ακριβώς. Αυτή σε ψήφισαν. Τώρα. Στο γυαλό από εδώ κάτω. Και πάμε μετά στην ακρίβεια. Ναι, ναι. Δεν θα περάσει καλά η Φόντερ Λάιεν. Α, τι μου λέτε. Πάμε στην ακρίβεια. Ήταν το πρώτο θέμα το εκλογικό. Καταπληκτικό. Πάμε στην ακρίβεια. Για πάμε λοιπόν τώρα εδώ. Η κυρία Φόντερ Λάιεν σε λίγες μέρες θα έχει ένα ερώτημα από μένα. Όπω ζημιά. Δηλαδή. Σου εστάλη επιστολή από τον Πρωθυπουργό, τι έκανες, με ποιους. Με αυτόν, 1-0. Με τις μεγάλες πολυεθνικές. Βεβαίως. Πού είμαστε, πώς θα κινηθούμε, ποια θα είναι η παρέμβασή σου. Ποιος είμαι, πού πάω, γιατί υπάρχω. Παιδιά, παρέμβαση στις τιμές. Οι τιμές είναι σαν τη φωτιά, μα την πιάσεις από την αρχή, σου φεύγει. Αλλά... Είμαι γενικός εισηγητής επί των καταστροφών. Wow! Μίλησα με τον Κροάτη, μίλησα με τον Γάλλο, για μίλησα τα κονδύλια. Για τα κονδύλια. Κάθεστε. Όχι. Ξέρετε πόσα έδωσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις καταστροφές της Θεσσαλίας. Πόσα. 27 εκατομμύρια. Τι είναι αυτό το κομμουνιστικό τώρα. Κάθεστε. 27 εκατομμύρια. Να τα βάλετε στον κόλλο σας.